ποιητή και ήρωα του Δρίσκου Λορέτζο Μαβίλη, που σκοτώθηκε στην προσπάθεια απελευθέρωσης των Ιωαννίνων τον Νοέμβριο του 1912. Τίμησαν και φέτος ο Δήμος Ιωαννιτών, ο Δήμος Κέρκυρας και η κοινότητα Βασιλικής. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί σήμερα με δοξολογία στη Βασιλική, ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Λορέτζο Μαβίλη, στο ύψωμα του Δρίσκου, όπου ο ποιητής έχασε τη ζωή του πολεμώντας 111 χρόνια πριν και ολοκληρώθηκαν στο πνευματικό κέντρο της Βασιλικής. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Ενός λεπτού σιγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση να παρευρεθούμε σήμερα, όπως και κάθε χρόνο, να τιμήσουμε έναν ήρωα. Έναν ήρωα ο οποίος άφησε μια οικογένεια που θα μπορούσε να ζήσει πλούσια και όπως θα ήθελε, για μια ιδέα, για να δώσει τη ζωή του, για την πατρίδα του, για την Ελλάδα, που αγαπούσε πάρα πολύ. Εμείς τιμούμε αυτόν τον άνθρωπο, τον Λορέτζο Μαβίλη, που πέθανε τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο. Δείχνει μια ψυχή που ήταν δοσμένη στην πατρίδα του, στην Ελλάδα. Ο Μαβίλης πραγματών την έντονη του αυτή η επιθυμία, συμμετέχοντας εθελοντικά στους αγώνες της πατρίδας μας. Θεωρεί χρέος του να αγωνιστεί για την ελευθερία της, για την οποία εκπληρώνοντας την οφειλή του, σε ηλικία 52 ετών, δίνει τελικά και τη ζωή του. Εθελοντής όλων με τους Γαριβαλδινούς, εδώ, στο δικό μας τόπο, με τα ίστατα λόγια της επίγειας ζωής του να είναι «Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα είχα τη μεγαλύτερη τιμή να πεθάνω για την Ελλάδα». Ήταν 28 Νοεμβρίου του 1912, όταν ο Λορέτζος Μαβίλης θα δώσει τη ζωή του μαχόμενος εδώ, δίπλα στα βουνά μας, στη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, επιλέγοντας όχι οποιονδήποτε θάνατο, αλλά τον κάλλιστο θάνατο, το θάνατο για την πατρίδα.